Τη στιγμή της κατάληψης, το οποίο παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα Μαρία, από τις 2 το μεσημέρι περίπου 40 άτομα βρίσκονται μέσα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μόλις τώρα βγήκαν και στο μπαλκόνι και φωνάζουν συνθήματα, κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές, λευτεριά σε όσους είναι στα κελιά. Οι αντιεξουσιαστές μπήκαν χωρίς να υπάρξει καμία αντίσταση από τους 2 φύλακες που ήταν στην είσοδο, τους είπαν ότι θέλουν να κάνουν κατάληψη, τους παραμέρισαν και ανέβηκαν στον ημιόροφο, στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο, που είναι τα γραφεία του κυβερνών. Εκείνη την ώρα, Μαρία, μέσα βρίσκονταν περίπου 10 στελέχη του κόμματος, τα οποία οδήγησαν στην έξοδο. Και εμείς τα παρακολουθούμε όλα αυτά, Αλεξία. Όσο μας μιλάς και μας περιγράφεις τι συνέβη, παρακολουθούμε το βίντεο το οποίο ανέβασαν οι ίδιοι στο διαδίκτυο από τη στιγμή της εισβολής της κατάληψης, ευνηδιάζοντας τους πάντες. Ακριβώς, οι 2 φύλακες που ήταν στην είσοδο ευνηδιάστηκαν, δεν υπήρξε, όπως μας είπαν όμως, καμία βία, τους παραμέρισαν και ανέβηκαν επάνω στα γραφεία. Να σας πω ότι αυτό που ζητάνε οι αντιεξουσιαστές είναι την απελευθέρωση του ξηρού, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των φυλακισμένων απεργών πείνας, να καταργηθεί η ειδική αντιτρομοκρατική νομοθεσία, να καταργηθούν οι φυλακές υψηλής ασφαλείας και να υπάρχει όριο στη χρήση του DNA σαν αποδεικτικό μέσο. Αυτή την ώρα, Μαρία, οι αντιεξουσιαστές εξακολουθούν και βρίσκονται στο δεύτερο όροφο των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ και ενώ κάτω στην είσοδο από την πρώτη στιγμή βρίσκεται ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Τάσος Κορονάκης, και η κυβέρνηση, Μαρία, έχει επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και δεν έχει κάνει καμία κίνηση ή καμία δήλωση για το θέμα αυτό.